η πολιτική προστασία αποφάσισε να δώσει, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, και ο Καρδαλιάχου μου είπε περίπου 10 τον αριθμό, τέτοιου είδους εξαίρεση για να γίνει το μυστήριο. Το μυστήριο έγινε με την παρουσία 6 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του ιερέως. Ήταν αυτός μεγάλος κίνδυνος για τον COVID? Όχι. Είναι, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, τεράστια υποκρισία. Την ίδια μέρα που καλούσαν σε 31 διαδηλώσεις για τον Κουφοντίνα και τη δίθεν αστυνομική βία, να τους πειράζει ότι ένας πατέρας που είχε ειδικό λόγο, τον οποίον ήδη είχαν επιλέξει για αυτή τη θέση στο παρελθόν και τους είχε υπηρετήσει, έπρεπε να βαφτίσει το παιδί του και νόμιμα πήγε και πήρε μια νόμιμη άδεια. Είναι αυτό κάποιο είδους διακριτική μεταχείριση που εγώ είχα κάποιο μεγάλο όφελος να γίνω εκεί πέρα νονός τη συγκεκριμένη μέρα και δεν μπορούσα να πάω όλη μέρα και έπρεπε να παρέμβω για να γίνει αυτή η διακριτική μεταχείριση? Τα λέτε αυτά σοβαρά και δεν τρέπεστε? Σας έχει παρασύρει το Twitter και το Facebook? Πληρώνετε αυτό τα μπούτσα λεγόμενα τους έτους λογαριασμούς να πετούν λάσπη? Εδώ φτάσατε να κάνετε πολιτικό ζήτημα ένα τροχαίο δυστύχημα. Και τι κάνετε λοιπόν? Προσπαθείτε να παρασύρετε όλη την Ελλάδα σε αυτό το βόθρο που έχετε αποφασίσει να κάνετε την Ελλάδα, να χτυπήσετε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ντροπή σας!